Δύσκολα, χαίρομαι που καταφέραμε δύσκολα να μιλήσουμε. Χαίρομαι που καταφέρατε να ακούσετε την Ιδωμένη και να ακούσουμε και εμείς το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας που βρίσκεστε αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, κύριε Βίτσα, ποια είναι η κατάσταση η οποία διαμορφώνεται πλέον, ποιος είναι ο αριθμός των προσφύγων που βρίσκονται στη χώρα και πώς, μια και έχετε αναλάβει και την καινούργια αρμοδιότητα της διαχείρισης της προσφυγικής κρίσης, θα γίνει ο καταμερισμός αυτών? Καταρχήν, μην φτάσουμε ότι έχω αναλάβει και τη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης. Αυτό που κάνω είναι να προσπαθώ μαζί με τον κύριο Μουζάλα, τον Θοδωρή τον Δρίτσα, τον Νίκο τον Τόσκα και τα άλλα υπουργεία να λύνουμε ζητήματα συντονισμού. Σήμερα, όχι βέβαια αυτή την ώρα, λίγο πιο πολύ πιο πριν, στην Ελλάδα υπήρχαν 36.419 πρόσφυγες και μετανάστες, κατά το 90% πρόσφυγες. Το μεγαλύτερο μας πρόβλημα, εκεί που η κατάσταση είναι κακή, και είναι η Ιδωμένη. Και βεβαίως πρέπει να ευχαριστήσω τις προσπάθειες που κάνει και η Κοινοτάρχης και ο Δήμος Παιωνίας και ο Δήμος Κιλκής, αλλά η κατάσταση στην Ιδωμένη πρέπει να αποσυμπιεστεί και να είναι γνωστό στους ανθρώπους ότι οι οικονομικοί μετανάστες δεν πρόκειται να περάσουν τα σύνορα και δεν υπάρχει κανένας λόγος οι λαθροδιακινητές να πουλούν ψεύτικες ελπίδες σε κόσμο. Δηλαδή δεν πρέπει κόσμος να πηγαίνει προς την Ιδωμένη. Κύριε Υπουργέ, μου επιτρέπετε, επειδή από τη στιγμή σήμερα που φτάσαμε εδώ στην Ιδωμένη και μιλώντας με τους ανθρώπους αυτούς από τη Συρία, από το Ιράκ, από το Αφγανιστάν, από όποιον προέρχονται, που επισήμως είναι στις λίστες των Ηνωμένων Εθνών ως πρόσφυγες, η πρόθεσή τους είναι, ασχέτως των αποφάσεων στις Βρυξέλλες απόψε, να παραμείνουν εδώ. Θεωρούν ότι αν παραμείνουν, αν μείνουν ενωμένοι, κάποια στιγμή το σύνορο θα ανοίξει για να περάσουν. Πώς θα το αντιμετωπίσετε αυτό? Χαρίτω, μια αγνή ελπίδα που την κατανοώ. Άλλωστε, για αυτό το λόγο παίρνουμε επιπλέον μέτρα σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και από όσο με ενημέρωσαν σήμερα και είμαι σίγουρος, αύριο θα φτάσουν άλλες δύο μονάδες που αφορούν την υγεία και με αεροπλάνο θα πάνε και γιατροί. Όμως υπάρχουν αυτή τη στιγμή τα κέντρα φιλοξενίας στο Χέρσο, στη Νέα Καβάλα και στα Διαβατά. Διαμορφώνονται άλλα δύο κέντρα φιλοξενίας που είναι κοντά σχετικά με την Ιδωμένη και που μπορούν να παράσχουν μια πολύ καλή φιλοξενία σε αυτούς τους ανθρώπους που πρέπει όλοι να τους φροντίσουμε. Συγχρόνως δημιουργούμε... Ο αριθμός εδώ φιλοξενίας είναι περίπου 4.000 ατόμων. Αυτό που μπορεί, που δύναται να φιλοξενήσει το κέντρο καταβλισμός εδώ στην Ιδωμένη. Οι υπόλοιπες 10 με 11.000 επιπλέον που βρίσκονται να εικάσω, γιατί ακούγεται και αυτό έντονα σήμερα στο καταβλισμό εδώ, ότι την επόμενη εβδομάδα θα απομακρυνθούν ή, να το πω διαφορετικά, θα εκενωθούν από εδώ για κάποιον καταβλισμό από αυτούς που προαναφέρατε? Εμείς θα τους ζητήσουμε να επιστρέψουν σε κάποιους από αυτούς τους καταβλισμούς, αλλά δεν πρόκειται να το κάνουμε αυτό σε καμία περίπτωση βιαίως, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα. Θα πρέπει να το κατανοήσουν και πριν απογοητευτούν, θα υπάρχει σημερινή συμφωνία που θα τους δίνει, κατά τη γνώμη μου, ας περιμένουμε να τη δούμε, και νέες δυνατότητες, είτε για μετεκατάσταση, και αυτό είναι το βασικό, ή για νέους τρόπους φιλοξενίας στη χώρα μας. Μάλιστα. Μπορείτε να γίνετε λίγο πιο σαφή σε ό,τι αφορά τον καταμερισμό πλέον των προσφύγων ανά την Ελλάδα, γιατί ακούγονται διαφορετικοί αριθμοί. Έχουμε φτάσει να ακούμε από 50 μέχρι και 150 και ενδεχομένως και παραπάνω. Η προετοιμασία στην οποία προβαίνετε αυτή τη στιγμή είναι ποια? Για ποιον αριθμό μιλάμε? Κοιτάξτε, η προετοιμασία που έχουμε κάνει αυτή τη στιγμή δείχνει τα εξής, ότι εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή μια χωρητικότητα φιλοξενίας, ας την ονομάσουμε τέτοιο τρόπο, 7.450, για 7.450 ανθρώπους στα νησιά. Εκεί έχουμε λιγότερους αυτή τη στιγμή. Έχουμε χώρους για 16 ως 21.000 οι οποίοι υπάρχουν στην υπηρετική Ελλάδα. Την Ιδωμένη δεν τη βάζω καθόλου μέσα σε αυτό.
δηλαδή ούτε τον καταβλισμό των περίπου 3.000, και έχουμε ένα προγραμματισμό στις μέσω επόμενες μέρες να φτιαχτούν 17.400 προσωρινές θέσεις φιλοξενίας, ώσπου να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα της ΥΠΑ της Αρμοστίας, η οποία προβλέπει φιλοξενία σε σπίτια 20.000. Άρα, Υπουργέ, αν βάλετε θέλω κάτω να μείνετε μαζί μας. Κύριε Υπουργέ, μου επιτρέπετε, θα ήθελα να μείνετε μαζί μας. Θέλω να πάμε μέχρι τις Βρυξέλλες και τον Γιάννη Φασουλά. Υπάρχουν νεότερα από τις Βρυξέλλες. Γίνεται λόγος για εμπλοκή. Θα ήθελα να το ακούσετε μαζί μου και θα επιστρέψω αμέσως μετά σε εσάς. Γιάννη Φασουλά, μας ακούς. Γιάννη Φασουλά, είμαστε στον αέρα, αν με ακούς. Οι πληροφορίες που φτάνουν από τις Βρυξέλλες είναι ότι έχουμε μπλοκή στην διαπραγμάτευση για το προσφυγικό. Δεν ξέρω ποιες είναι οι λεπτομέρειες και αν είμαστε σε θέση ο Γιάννης Φασουλάς να μας δώσει το ρεπορτάζ την ώρα αυτή. Γιάννη. Δεν μας ακούει ο Γιάννης Φασουλάς. Κύριε Υπουργέ, επιστρέφουμε σε εσάς. Ένα τελευταίο που θα ήθελα να σας ρωτήσω, μια και δεν έχουμε σαφή εικόνα για το τι συμβαίνει στις Βρυξέλλες, είναι συγκεκριμένες πληροφορίες, ωστόσο υπάρχει λόγος, γίνεται λόγος για εμπλοκή. Θα δούμε γιατί εμπλοκή μιλάμε και αν αυτό είναι πόσο σίγουρο σοβαρό ότι είναι αυτό. Νύχτα δεν θα είναι μακριά σήμερα στις Βρυξέλλες. Η εικόνα εξ αρχής ήταν αυτή, ωστόσο το θέμα είναι πέρα από μακρά να είναι και αποτελεσματική και το ευχόμαστε. Ένα τελευταίο που θα ήθελα να σας ρωτήσω είναι η ανάπτυξη του ΝΑΤΟ στο βαθμό που έχει επιτευχθεί. Είναι κάτι το οποίο αποδίδει καρπούς, έχουν σταματήσει οι προσφυγικές ροές από την Τουρκία προς την Ελλάδα και με ενδιαφέρον θα ήθελα να ακούσω τόσο εγώ όσο και οι τηλεθεατές. Τι γίνεται σήμερα που βρίσκεται σε εξέλιξη η Σύνοδος Κορυφής? Έχει μπλοκάρει το πέρασμα η Τουρκία ή εξακολουθούν να υπάρχουν προσφυγικές ροές και πλοία? Σήμερα είναι μικρές οι προσφυγικές ροές. Βεβαίως αφορά και τον καιρό, αλλά είναι μικρές. Δηλαδή είναι περίπου, έχουν καταγραφεί 800 περίπου άτομα προσφυγές. Χθες ήταν μεγαλύτερες προσφυγικές ροές, ήταν πάνω από 2.000 και προχθές ήταν 780. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο μέλει να αποδειχθεί, αλλά συγχρόνως πρέπει να πω ότι η παρουσία του ΝΑΤΟ στην περιοχή, όπως και έκανε την τουρκική ακτοφυλακή να δράσει, τουλάχιστον τις πληροφορίες που έχω, περισσότερο τις τελευταίες 24 ώρες. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας. Και εγώ σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας απόψε στο Δελτίο. Και ευελπιστούμε ότι τις επόμενες ημέρες η κατάσταση εδώ στην Ιδωμένη, και σας το μεταφέρω αυτό έχοντας ακούσει αρκετούς από τους ντόπιους, αρκετούς από τους ανθρώπους που είναι εδώ στις μη κυβερνητικές οργανώσεις, η κατάσταση θα μπορέσει να διαφοροποιηθεί για την ασφάλεια και αυτών των ανθρώπων, των προσφύγων που βρίσκονται εδώ. Σας ευχαριστώ θερμά. Καταλαβαίνετε, εμείς δεν έχουμε να ευχηθούμε, εμείς έχουμε να δράσουμε. Ευχαριστώ πολύ.